Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νίκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο. Για να μας πεις, Νίκο, τώρα τι έχει συμβεί εδώ, γιατί πραγματικά υπάρχει μια, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα, μια αναστάτωση για το βουνό. Ναι, υπάρχει μια αναστάτωση. Έχουμε κάποιες καταγγελίες από κάποιους πολίτες ότι το ζώο εμφανίστηκε στην βόρεια πλευρά του βουνού, δηλαδή να κατανοήσει ο κόσμος από την νότια, τη βόρεια παραλία από πάνω, εκεί που είναι τα κιόσκια, εκεί που είναι τα ελαφάκια μετά, ναι. Κάπου εκεί. Είναι βέβαιο, έχει τσεκαριστεί αυτό, Νίκο, ότι είναι βέβαιο ότι υπάρχει αρκούδα. Έχουμε μαρτυρίες, δεν έχουμε ακόμη, δεν βρήκαμε κάποιες ενδείξεις να πούμε εμείς, ας πούμε, ότι καταγράφηκε σε μια κάμερα ή οτιδήποτε άλλο, ότι ναι, είναι το ζώο εκεί πέρα, ή συνυγνηλασία που κάναμε ότι είχε πατήματα. Όμως όλα τα μέτρα προφύλαξης πρέπει να παρθούν, γιατί ακόμη και οι μαρτυρίες από τους ανθρώπους δεν μπορείς να μην τις λάβεις υπόψη σου και ούτε να τις αμφισβητήσεις. Ναι. Επειδή εμείς δεν βρήκαμε, ας πούμε, κάποια σημάδια που να πιστοποιούν ή να διαπιστώνουμε ότι είναι το ζώο στην Χερσόνησο μέσα. Έτσι λοιπόν... Αν υποθέσουμε ότι η αρκούδα είναι στο βουνό, γιατί πρέπει να το τσιγάρουμε, πώς πήγε στο βουνό? Το πιθανότερο σημείο, Χρήστο, είναι να πέρασε, γιατί έχουν μια κινητικότητα απέναντι από τα λύκια εκεί, από τις εργατικές από κάτω. Το πιθανότερο να πήγε από εκεί. Τώρα, να μπει από την πόλη... κολυμπώντας, εννοείς την Χερσόνησο. Ναι, ναι, λογικά κολυμπώντας. Από τις περιγραφές που μας δώσανε, το πιθανό να είναι κάποιο νεαρό αρσενικό ή ακόμη και θηλυκό που προσπαθεί να βρει ένα δικό του χώρο και να πέρασε απέναντι. Είτε κυνηγημένο μπορεί να πέρασε από κάποιο άλλο ζώο, δεν γνωρίζουμε. Και να πήγε και να κολύμπησε να βγει και απέναντι. Τώρα από εκεί πέρα. Πάντως, αν κολύμπησε, Νίκο, με τον ίδιο τρόπο μπορεί μάλλον και να φύγει, αν δεν βρει τροφή. Ακριβώς. Που δεν θα βρει τροφή τώρα στο βουνό, ακριβώς, φαντάζομαι. Τροφή δεν θα βρει. Γι' αυτό και εμείς έχουμε το νου μας γύρω από τα ζαρκάδια, γύρω από τα ελάφια, για να δούμε μην. Θέλει να προσεγγίσει εκεί, γιατί η τροφή δεν έχει το βουνό για να φάει ένα τέτοιο μεγάλο ζώο. Εκτός από τα ζαρκάδια. Εκτός από τη ζωική τροφή. Ναι, ναι, ναι. Λέμε, ναι, προσπαθούμε να δούμε. Βέβαια έχουμε έρθει σε επαφή και είπαμε και στον Δήμο να μαζεύει εκεί, ο κόσμος να μην τα σκουπίδια, ο κόσμος να μην πηγαίνει, γιατί είχε ακόμη και μία καταγγελία βέβαια εχθές, κάποια, ναι, στιγμή ότι έκανε ακόμη και την εμφάνισή της μέχρι από πάνω από το μοναστήρι της Μαυριώτισσας. Υπάρχουν μαρτυρίες που την είδαν πάνω από τη Μαυριώτισσα χθες? Ναι, υπάρχει μια μαρτυρία. Δεν αμφισβητούμε κανέναν άνθρωπο που μας που βλέπει και μας λέει πού μπορεί να είναι το ζώο. Ναι. Βέβαια κάποια στιγμή μπορεί και ο φόβος να μας κάνει να δούμε κάτι. Το οποίο δεν υπάρχει. Και μόνο με την υποψία, δηλαδή, ότι κάπου εδώ κρύβεται, να τη δούμε. Ναι, μπορεί να μην είναι, ας πούμε. Αλλά δεν αμφισβητούμε ότι μπορεί και να είναι. Γι' αυτό τα προληπτικά μέτρα πάντα είναι αυτά που θα προφυλάξουν τον κόσμο πρώτα απ' όλα. Να μην γίνει, να μην μπροστά στη θέα ενός τέτοιου ζώου, να μην βρεθεί. Επάνω υπάρχουν συνεχόμενες περιπολίες από τη δασική υπηρεσία. Έχουν το δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε είναι πάνω οι άνθρωποι και κάνουν ελέγχους σε όλο το βουνό? Από δύο ομάδες συνεχόμενες περιπολίες, και από την ομάδα μιας επέμβασης αλλά και από ανθρώπους του δασαρχείου, ώστε να εντοπίσουν κάποια στοιχεία για να δουν αν το ζώο υπάρχει ή αν το ζώο έκανε επίσκεψη και αν έχει φύγει ήδη. Θα δούμε από τις κάμερες μετά αν έχει καταγραφεί κάπου στα πιθανά σημεία που έχουν τοποθετηθεί. Και βέβαια ο κόσμος είναι καλό να είναι υποψιασμένος. Τώρα, Νίκο, για τον κόσμο ακριβώς, να ανεβαίνει στο βουνό, να ανεβαίνει με αυτοκίνητο και να μην κατεβαίνει με το αυτοκίνητο, να μην κάνει βόλτα. Τι λέμε στον κόσμο εδώ τώρα? Κοίταξε, Χρήστο, δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι μην ανεβαίνει ή ανέβαινε στο βουνό. Υπάρχει μαρτυρία, ξαναλέω, από ανθρώπους ότι είδανε
μία αρκούδα στο βουνό. Και όχι μόνο στο βουνό, μιλάμε και για τον γύρο της λίμνης, παραδείγματος χάρη. Ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι και περπατάνε ή με το ποδήλατό τους και τα λοιπά. Τι λέμε και σε αυτούς λοιπόν? Να είναι υποψιασμένοι και ότι αν στη θέα αυτού του ζώου τη δουν μπροστά του, πρέπει να υποχωρήσουν, να φύγουν. Δεν έχει, η αρκούδα δεν δηλώνει επιθετικότητα γενικά, αν και μπορεί να τους δει και ίσως να φύγει πρώτα. Βέβαια να είναι υποψιασμένοι και να μην κάνουν επισκέψεις αυτές τις μέρες στο βουνό, αυτοί που κάνανε το καθημερινό περίπατό τους, ώστε να μπορούμε και εμείς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά. Και αν το βουνό είναι ήσυχο και είναι το ζώο εκεί πέρα, θα το βρούμε σε πολύ συντομότερο χρόνο από ό,τι μπορεί να είναι ο κόσμος και αυτό να είναι και αυτό υποψιασμένο και να κρύβεται. Έτσι λοιπόν εγώ θα πρότεινα, αν κάνουν κάποιοι δραστηριότητες στο βουνό, καλά είναι μέχρι στην εκκλησία εκεί που είναι τα γήπεδα του μπάσκετ και τα λοιπά, ναι, να κάνουν μια επίσκεψη, αλλά να μην κυκλοφορούν μέσα στο βουνό άσκοπα, αν δεν υπάρχει λόγος. Μάλιστα. Ναι, εδώ μας λένε οι φίλοι μας, με ντρόνους ψάξατε? Γιατί είναι νομίζω ένας καλός και εύκολος τρόπος να σαρωθεί όλη η περιοχή με ντρόνους για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει κάτι κάπου που να κινείται ή να μας δίνει υποψίες. Με όλα τα μέσα που διαθέτουμε ψάχνουμε. Και ψάχνουμε σας καθημερινά, σας θέλω να πω στον κόσμο. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ο κόσμος να σταθεί αρρωγός και να μην κάνει επισκέψεις άσκοπες στο βουνό έως ότου σιγουρευτούμε όλοι ότι το ζώο έχει φύγει ή ότι δεν είναι εκεί. Εάν είναι εκεί το ζώο. Μπορεί, σας είπα και πάλι, να αμφισβητούμε καμία μαρτυρία. Θα βγάλετε λήξη συναγερμού κάποια στιγμή, σαν μια ανακοίνωση, δεν ξέρω ακριβώς, από την ομάδα άμεσης επέμβασης? Κάποια στιγμή σίγουρα θα τα ξαναπούμε και θα βγει μια λήξη συναγερμού από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια δεν είμαι μόνο εγώ στην ομάδα, συναποφασίζουμε. Ένα πολύ ωραίο ερώτημα μας έρχεται όμως, Νίκο, τώρα. Αν τη βρείτε, εκεί τι κάνουμε? Αν θα βρεθεί, θα μπει η φάση, το plan B για την απομάκρυσή της. Δηλαδή ποιο είναι το plan B? Το plan B είναι από κυνήγημα, ας πούμε, με ό,τι μας λέει το πρωτόκολλο, ώστε να βγει στην απέναντι πλευρά με μέσα που διαθέτουμε και επιτρέπονται, έως και ενάρκωση και απομάκρυση το ζώο από την περιοχή. Ναι. Και λόγω ότι είναι, δηλαδή τοποθετούνται παγίδες, πιάνεται το ζώο και απομακρύνεται. Γιατί είναι κοντά στον αστικό ιστό και είναι επιτρεπτό να κάνεις και γρήγορες. Ναι, και η νάρκωση επιτρέπεται, γιατί μας στέλνουν μηνύματα εδώ, αν επιτρέπεται η νάρκωση. Βεβαίως επιτρέπεται σε δύσκολες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν κάποια στάδια απομάκρυσης. Επιτρέπεται και η νάρκωση και η απομάκρυση του ζώου. Σε αυτά βέβαια αποφασίζει η δασαρχείο μαζί με συνεννόηση με το Υπουργείο, ώστε αν γίνει κάτι τέτοιο, φυσικά θα ναρκωθεί, θα παγιδευτεί και θα ναρκωθεί το ζώο και θα απομακρυνθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αυτές τις μέρες. Κλείνοντας, Χρήστο, ξαναλέω στον κόσμο, άσκοπας μην κάνουμε επισκέψεις αυτές τις μέρες, ώστε να μπορούμε και εμείς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και να σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρξει και κάποιο ατύχημα από κάποιον άνθρωπο. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστό. Καλημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.